Ακούτε τα podcast του 902.gr. Σας είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο να περιμένετε εκπλήξεις. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη μας έκπληξη με ένα ενδιαφέρον quiz. Έχουμε 32 ερωτήματα. Θα το πάμε σιγά σιγά για να σας δώσουμε όσες περισσότερες βοήθειες γίνεται. Και όσο θα ακούτε, μπορείτε να γράφετε στο κανάλι μας στο YouTube τις απαντήσεις σας στα σχόλιά σας. Ξεκινάμε λοιπόν. Ποιος ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού παίρνοντας τα credits από το Λάτσι? Ποιος ψήφισε το μισό νόμο Χατζηδάκη? Ποιος χειροκροτούσε μέσα στη Βουλή με τα χέρια ανάμεσα στα πόδια τους Ναζί, του Αζόφ και τον Ζελένσκι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσε το γενικευμένο φακέλωμα των πάντων, στο όνομα μάλιστα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ποιος το ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25 και την Ελληνική Λύση? Ποιος ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια που εκτινάσουν τους λογαριασμούς των λαϊκών οικοκυριών όπως υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιος ψήφισε την ιδιωτικοποίηση και νατοποίηση των ναυπηγείων Ελευσίνας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία? Και αφού ιδιωτικοποιήθηκαν τα ναυπηγεία, ποιος πρόσθεσε την ψήφο του στην ψήφο της Νέας Δημοκρατίας για να συμπληρωθεί το παζλ των επιχειρηματικών σχεδιασμών στην περιοχή με το business plan για το Θριάσιο? Ποιος ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση νατοϊκούς εξοπλισμούς με κριτήριο της ανάγκης του ΝΑΤΟ και όχι την άμυνα της χώρας? Ποιος ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την μαζική αύξηση αποστολής όπλων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το καθεστώς Ζελένσκι? Ποιος κατόρθωσε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να πληρώνει κάθε Έλληνας 700 ευρώ το χρόνο στο ΝΑΤΟ? Ποιος προετοιμάζει το έδαφος μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για το επόμενο βήμα στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών με τις πρέσπες του Αιγαίου? Ποιος ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δίνοντας πράσινο φως στην παραπάνω επέκταση της συμμαχίας προς Ανατολάς, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά του πολέμου? Ποιος ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση τη στρατιωτική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να σταλεί προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας σε αυτή τη χώρα σε περίπτωση που εμπλακούν σε πόλεμο? Ποιος ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση στο Ευρωκοινοβούλιο πως είναι ευλογία για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία η λειτουργία των λόμπις και η ικανότητά τους να διαμορφώνουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιος υπερψήφισε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διακρατική συμφωνία με τον Μπαγκλαντές για να έρχονται μετανάστες εργάτες και να τους εκμεταλλεύονται οι σύγχρονοι τσιφλικάδες τύπου Μανολάδας? Όταν ο κόσμος πέθαινε έξω από τις ΜΕΘ την περίοδο της πανδημίας, ποιος έκανε δώρο συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, προτείνοντάς της ακόμα και Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής? Ποιος έλεγε στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη στην αρχή της πανδημίας ότι θα λογαριαστούμε μετά, δίνοντας ανάσεις κυριολεκτικά στη Νέα Δημοκρατία? Το μετά ήρθε, αλλά ο λογαριασμός έχει μείνει απλήρωτος 2 χρόνια τώρα. Ποιος, όταν η αστυνομία διέλυε συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια, έβγαινε σαν πυροσβεστήρας να ταντέψει την νεολαία να μην απαντήσει με ένταση του αγώνα στην ένταση του κρατικού αυταρχισμού? Ποιος, όταν η αστυνομία έδερνε σε πλατείες, δρόμους, σχολεία και πανεπιστήμια, παρακαλούσε για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή την υποταγή των καταπιεσμένων στους καταπιεστές? Ποιος δεν καταψήφισε το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για το περιβάλλον, κάνοντάς την με ελαφρά πηδηματάκια από τη Βουλή, προφανώς για να μην το υπερψηφίσει κι αυτό? Ποιος δεν καταψήφισε το νόμο πλαίσιο της Κεραμαίος για τα πανεπιστήμια γιατί ξαναέκανε από τη Βουλή, επειδή μάλλον πάλι θα ψήφιζε τα 9 από τα 10 άρθρα του? Ποιος δεν καταψήφισε καν το μουσικότρομο νόμο, την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογοκρισία σε καλλιτεχνικές παραγωγές που προάγουν την εναντίωση στο σύστημα? Ποιος απήχε από την ψηφοφορία στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού? Εν τω μεταξύ, αυτός που απήχε το 2023, ήδη από το 2016 είχε βάλει τις επιχειρήσεις σύντρεψης στο υπερταμείο με τις ψήφους τότε της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε, δίνουμε και βοήθειες. Ποιος τελικά ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος απέρριπτε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τις τροπολογίες του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια, την απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ?
Ποιος απέρριψε, λέω Λάτσι, την πρόταση του Κουκουέ για την προστασία και τη συνέχεια της λειτουργίας του μοναδικού αθλητικού κέντρου στην Αττική στον Άγιο Κοσμά? Ποιος ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ακόμα και το εφάνταστο κατασταλτικό σώμα της δικαστικής αστυνομίας? Ποιος έχει εντάξει στο κόμμα του υπουργούς της κυβέρνησης συνεργασίας Νουδού ΠΑΣΟΚ Λάος με πρωθυπουργό τότε τον τραπεζίτη Παπαδήμο? Ποιος συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτιά του πρώην υπουργούς όπως ο Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος έχει θητεύσει στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργούς Μητσοτάκη, Άδωνη και Βορύδη? Ποιος έκανε deal on camera στην Πάτρα με τους κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για να μην εκλεγεί ξανά ο αγωνιστής δήμαρχος Κώστας Πελετίδης? Ποιος ανακοίνωσε πως στον μεγαλύτερο δήμο της Δυτικής Αθήνας του Περιστέρι θα στηρίξει τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας και τμήματος του ΠΑΣΟΚ, Αντρέα Παχατουρίδη? Ποιος ψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ με πρόεδρο ξανά τον γνωστό Παναγόπουλο? Και αν μέχρι τώρα δεν έχετε απαντήσει σωστά, με την επόμενη και τελευταία ερώτηση σίγουρα θα λύσετε το γρίφο του σημερινού μας επεισοδίου. Ποιος συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτιά του τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, Ευάγγελο Αντόναρο? Ευκολάκι, έτσι. Και επειδή η απάντηση είναι πλέον γνωστή, δεν θα την πούμε εμείς. Θα την ακούσουμε σε μία μόνο φράση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρεται στην ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων Ελευσίνας. Έχει σημασία να αφαιρέσετε λίγο γκρίνια και να βάλετε λίγο πλάτη. Γι' αυτό ευχαριστώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κρίσιμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει το σχέδιο. Είναι κρίσιμο. Και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει πολύ στο να γίνει δεκτό. Και αφού λοιπόν το ποιος είναι μας το αποκάλυψε ο Γεωργιάδης, να σας πούμε και μερικά ακόμα. Το ρεσιτάλ συνένεσης που περιγράψαμε αφορά μόνο τα χρόνια μετά το 2019, δηλαδή την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όλα όσα αναφέραμε δηλαδή είναι σε αυτά τα 4 χρόνια, όπως λέγει ο Τσίπρας. Δεν είπαμε καν για τις βάσεις του ΝΑΤΟ που άνοιξε ο Τσίπρας και τις παρέλαβε ο Μητσοτάκης. Ούτε καν για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών που έχουν επιβάλει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από το 2015 στο 2019, ακόμα και δικές τους έρευνες καταγράφουν πως πρόκειται για την καλύτερη κυβέρνηση, αφού ήταν η περίοδος της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής συνένεσης. Ψήφισαν όλοι τους μαζί σχεδόν τα πάντα. Άρα είναι κατανοητό πως, αν πάμε πιο πίσω, θα χρειαστούμε καμιά δεκαριά podcasts, αλλά έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Ωστόσο, θα αναφέρουμε μόνο 2 παραδείγματα. Πρώτον, τώρα που ο Τσίπρας βγαίνει στη γύρα και ζητά βουλευτές άλλων κομμάτων για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά του σε μια δήθεν προοδευτική συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε το εξής. Το καλοκαίρι του 2015, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλυχε χάσει την πλειοψηφία, τους βουλευτές που του έλειπαν για την ψήφιση του τρίτου μνημονίου τους βρήκε στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Δεύτερον, επειδή επίσης κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία την έχουν δει Αλ Πατσίνο στο Σημαδεμένο και λένε αναφερόμενοι και στο Κουκουέ πως θα δούμε τι θα κάνουν το βράδυ της 21ης Μαΐου αν δεν στηρίξουν μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, θα τους απαντήσουμε με κάτι που θα το θυμούνται πολύ καλά από το καλοκαίρι του 2015. Τότε, μέσα στη Βουλή, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προς το Κουκουέ, εκβίαζε ανοιχτά τη στάση του κόμματος μπροστά στο δημοψήφισμα, επιδιώκοντας το ΚΚΕ να στηρίξει το κάλπικο όχι που στήριζε τότε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και άλλοι πρόθυμοι. Η απάντηση που είχε πάρει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στη Βουλή από το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ έκλεινε ως εξής. Και θα είμαστε και έξω από τα εκλογικά σχήματα και μέσα στα εκλογικά σχήματα. Εσείς δεν ξέρω που θα είστε την άλλη Δευτέρα. Αυτή, η άλλη Δευτέρα, ήταν η Δευτέρα μετά το δημοψήφισμα. Την ημέρα δηλαδή που ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι μετέτρεπαν το όχι του ελληνικού λαού σε ναι, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο την εκτίμηση του ΚΚΕ και κλείνοντας την πορεία προς το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο που προστέθηκε στα 2 προηγούμενα. Και κάπως έτσι, ο Αλ Πατσίνο μετατράπηκε σε ακάλυπτο. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά δεσμευμένο στο σύστημα, στις εγχώριες και διεθνείς ελίτ. Αντίθετα, το ΚΚΕ δεσμεύεται μόνο από τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Γι' αυτό η μεγάλη του ευθύνη απέναντι στο λαό είναι να μην δώσει καμία ανοχή σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αυτό άλλωστε είναι ένα ακόμη κριτήριο ψήφου υπέρ του Κουκουέ. Γιατί θα αντιπαρατεθεί με την επόμενη κυβέρνηση από την πρώτη μέρα, γιατί το πρόγραμμά της θα είναι δεδομένα ακόμα χειρότερο για το λαό. Άλλος ένας λόγος λοιπόν για να γίνει η έκπληξη στις 21 Μάη και σε όλες τις κάλπες. Τώρα Κουκουέ, γιατί αυτοί είστε.
Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι σύντομα και σας έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Μας βρίσκεται σε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts και βέβαια στο κανάλι μας στο YouTube. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.